Έλατε μαζί μου στο Σαλονάκι να γνωρίσουμε αυτό το νέο το παιδί, το Βλαδίμηρο. Καλημέρα, Βλαδίμηρε. Καλώς ήρθατε. Πώς πάμε, καλά. Μιχάλη μου, είσαι στο καλά, στοιχείο σου, δεν Μιχάλη. Στο στοιχείο μου τα Μιχάλη. Ένα μιλήσατε για αυτοκίνητα. Λοιπόν, ο Βλαδίμηρος, αν και εφόσον δεν το γνωρίζετε, είναι οδηγός αυτοκινήτων Φόρμουλα. Να μας εξηγήσει τη διαφορά, Βλαδίμηρε μου, γιατί έτσι είμαστε όλοι γνώστες σαν εσάς τους δύο. Ο πλήστος κόσμος που μας βλέπει δεν έχουμε ιδέα από αυτοκίνητα, παιδιά. Βέβαια. Ακούμε Φόρμουλα 1 και τούτα, μέχρι εκεί. Άντε και το ράλι. Άσε το Βλαδίμηρο να μας τα πει. Ο Βλαδίμηρος. Εντάξει, προετοιμαζόμαστε τώρα εντατικά. Σε ένα μήνα ξεκινώ ο πρώτος μου αγώνας. Για τι πράγμα ετοιμάζεσαι? Για τη Φόρμουλα 4. Ποια είναι η διαφορά του Φόρμουλα 1 με Φόρμουλα 4, υπάρχει και 2 και 3? Ναι, είναι πιο αδύνατη. Είναι στη Βαρκελόνη, στην πίστα της Φόρμουλα 1, το Δεκέμβρη. Είναι τα δοκιμαστικά που εκάμετε, ούτως ώστε να διεκδικήσετε μια θέση στην ομάδα σου, την SMP. Στην SMP. Και αν δεν κάνω λάθος, είστε πρώτοι. Ναι, με 2 δέκατα μπροστά από τον Ισπανό Χάβιερ Λοβέρας, που ήταν η πίστα του. Ακού. Κάνει προπόνηση εκεί στο μεταξύ. Ήταν η πίστα του. Και κατέβηκε με Κυπρέος. Και έφτασε ο Βλαδίμηρος πρώτος. Και κατέβηκε με Κυπρέος να επιλέξει την πρώτη θέση. Δεν λέμε για να τα ακούμε, εμείς. Τα λέμε για να τα ακούνε και οι εταιρείες. Το παιδί μας χρειάζεται χορηγούς και αναγκάζεται και πάει και εκπροσωπεί άλλη χώρα, γιατί δεν βρίσκει χορηγούς. Το αιώνιο πρόβλημα των αθλητών μας. Να πούμε το θέμα, θέλεις να πούμε. Τρέχεις με ρώσικη σημαία. Πέρσι πήρα την αποφάση να αλλάξω τη σημαία μου σε ρώσικη. Ο λόγος. Ο οικονομικός. Δηλαδή η ρώσικη σημαία αυτομάτως παρέχει οικονομικό. Ναι, μπήκα στην ομάδα την SMP Racing, όπου έχω μεγάλη υποτροφία. Πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά, γιατί η ομάδα μου SMP Racing με στηρίζει σαν δικό τους παιδί, όσον παράξενο για να βγει. Σε επέλεξε μετά τα δοκιμαστικά της Ισπανίας? Είναι από πέρσι, κάναμε μερικά δοκιμαστικά στις αρχές του χρόνου, όπου έδειχνα το δεύτερο χρόνο. Μπροστά από οδηγούς της Ευρώπης. Είναι εκείνοι που σε επιλέξανε ή είσαι εσύ που είπες να δοκιμάσεις? Εντάξει, τους προσέγγισα εγώ, με είπαν να με δοκιμάσω στα δοκιμαστικά και μέσα από τα δοκιμαστικά με επέλεξαν για πέρσι και από τους περσινούς οδηγούς της ομάδας, από 10 οδηγούς, επέλεξαν μόνο τους 2 για να προχωρήσουν φέτος στο πρωτάθλημα. Άρα μέσα σε αυτούς τους 2 ήμουν κι εγώ. Οι άλλοι κάποιοι κόπηκαν, οι άλλοι προχώρησαν αλλού. Και είναι μεγάλη μου τιμή. Όσον αφορά το φετινό πρωτάθλημα που αρχίζει ο πρώτος αγώνας, τι είναι η στόχη σου, η σκοπή σου? Εντάξει, στόχος μου όπως πάντα ήταν η πρωτιά. Πέρσι ήταν δύσκολη χρονιά, για τον λόγο ότι είχα μόνο 4 μέρες δοκιμαστικά πριν τον πρώτο αγώνα. Οι άλλοι οδηγοί είχαν 20-25 μέρες δοκιμαστικά. Φέτος νομίζεις ότι σε αυτό το πρωτάθλημα είσαι έτοιμο πόλεμο? Πιστεύω πως ναι, εντάξει, χρειάζονται και άλλα δοκιμαστικά, να πω την αλήθεια, αλλά αυτό εξαρτάται από τα οικονομικά. Χρειάζονται και άλλα δοκιμαστικά. Εσύ είσαι στην Κύπρο τώρα? Ναι. Στην οποία η Κύπρο δεν έχουμε πίστες για να μπορεί να προπονηθεί. Πάει κάθε σαμπτωτή. Go-karts είναι που προπονείται. Συγκρίνεις τώρα τούτο το αυτοκίνητο με τα go-karts? Είναι αλήθεια όμως. Καλύτερα, όχι, σίγουρα. Και να κερδίζει τον Ισπανό που είναι στην ίδια πίστα και προπονείται εκεί. Δηλαδή είναι. Όταν έμαθα τις πληροφορίες σου, Βλαδίμηρε, τι γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι για να δείτε ότι είναι αυτό που λέω, ότι στην Κύπρο υπάρχουν ταλέντα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κατάλληλη στήριξη. Ναι, υποδομές. Το να πηγαίνει ένας Κυπρέος σε μια καινούργια πίστα και να είναι μπροστά από τον Ισπανό που κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν είναι εκεί και προπονιέται, είναι μεγάλο. Τι προπόνηση κάνεις δηλαδή για να μπορείς να πάρεις μέρος και να ετοιμαστείς εσύ σαν αθλητής? Ναι, 8-9 ώρες την εβδομάδα γυμναστική. Ναι. Ταυτόχρονα γιατί με το... χρειάζεται ένας οδηγός στη γυμναστική? Περισσότερο για τον αυχέναν αλλά και για όλων των κορμών του σώματος. Mm-hmm. Χρειάζεσαι ένα δυνατό σώμα γιατί δέχεσαι πολλές πιέσεις από παντού, από την ταχύτητα κυρίως. Ναι. Είναι απίστευτο το πόση δύναμη δέχεσαι πάνω στον αυχένα. Κάνεις δηλαδή ειδική προπόνηση, μηχανήματα για να δυναμώσεις αυτό το κομμάτι? Ναι, πριν ένα μήνα ήμουν στο αθλητικό κέντρο της ομάδας στη Μόσχα, όπου μου έβγαλαν το πρόγραμμα μου μέχρι τον Ιούνιο της γυμναστικής μου. Α, εκείνη είναι που σου έβγαλαν πρόγραμμα.
και το ακολουθάω. Πότε θα, πότε θα ξαναφύγεις από την Κύπρο? Υπολογίζω περίπου σε 1,5 εβδομάδα, για Εσθονία. Και για τη γυμναστική σου την κάνεις στην Κύπρο σε αυτήν την εβδομάδα? Φαντάζομαι δεν είναι μόνο η γυμναστική η προετοιμασία σου, δεν είναι η γυμναστική είναι το Σάββατο στα ΚΑΡΤ, προπόνηση, ταυτόχρονα οι σπουδές μου στο κολέγιο, στον Global College, όπου είναι και η χορηγή μου. Είναι αρκετά τα πράγματα. Μια φορά την εβδομάδα αρκεί για να, για να ετοιμαστεί ο αθλητής για μια κούρσα? Εντάξει, είναι ΚΑΡΤ. Το Σάββατο με αφιερώνω σχεδόν όλη την ημέρα, για τον λόγο ότι είναι το Σάββατο που πηγαίνουν όλοι οι οδηγοί και κάνουν την προπονήση. Πιστεύω πως ναι, γιατί έχει και 15 χρόνια που είμαι στο άθλημα πλέον, ενώ στο ΚΑΡΤ όπου από 5 χρόνο. 5 χρόνο ξεκίνησε. Το παίζεις στα δάχτυλά του. Αλήθεια, καταρχάς το μικρόβιο πιανού είναι που ξεκίνησες? Του πατέρα. Η μαμά δηλαδή δεν έχει πάθει αρκετά εγκεφαλικά όταν έβλεπε το μωρό της να πηγαίνει αγώνα? Στην αρχή σίγουρα. Είχα και έναν αγώνα που χτύπησα σοβαρά, αναποδογυρίστηκε το ΚΑΡΤ, ενώ δεν βρίσκοντας στον αγώνα μου. Ο παπάς δεν, αλλά είναι πιο εξοικειωμένος στην... στο τρέξιμο, στην κούρσα. Και το έμαθε μετά στο γυμναστήριο της. Το είπε μια κοπέλα που βρισκόταν στον αγώνα και σοκαρίστηκε. Αλλά μετά που ήρθε στα δοκιμαστικά στη φόρμουλα, δεν χάνει δοκιμαστικό τώρα. Ο συνδυασμός τώρα, το σπουδό σου, γίνονται τις υποχωρήσεις, σε βοηθάνε όσον αφορά το προγραμματισμό? Είναι χορηγή τους. Είναι χορηγός μου, είναι αυτό που έχω ξαναπεί, όταν τα έχεις όλα στη σειρά και ξέρεις πότε έρχεται το κάθε τι στην ώρα μου. Σωστό προγραμματισμό. Σωστό προγραμματισμό, όλα γίνονται όπως πρέπει. Έχεις πρόγραμμα από νεαράς ηλικίας, έχεις προγραμματίσει τη ζωή σου γενικά? Γενικά σαν άτομο είμαι πολύ, θα το πω για τώρα, θα το κάνω τώρα, δεν έχει αύριο, ούτε μεθαύριο. Ένα, ο αγαπημένος σου, ένα πρότυπο που έχεις σε οδηγών, αγώνων, φόρμουλα? Έτσι, ως παραπάνω είναι ο Άιρτο Σένα. Εγώ γεννήθηκα το 1997, δεν τον έφτασα. Είναι ο Μάικλ Σούμαχερ για μένα. Που εντάξει, ελπίζω πως θα επανέλθει. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος σου, να αποθέσω να φτάσει στη Φόρμουλα 1? Σίγουρα. Πόσο δύσκολο όμως είναι αυτό το πράγμα? Εντάξει, η αλήθεια λέγεται είναι αρκετά δύσκολο. Και κυρίως σίγουρα είναι τα αποτελέσματα που πρέπει να δείξεις, αλλά περισσότερο είναι το οικονομικό, γιατί αν έχεις αποτελέσματα, είναι πολλές λίγες οι ομάδες που θα σε διαλέξουν λόγω του ταλέντου σου και δεν θα δουν το οικονομικό. Ναι. Άρα χρειάζεται το οικονομικό και γι' αυτό αποφάσισα να μπω σε αυτήν την ομάδα, όπου υπάρχει ένας άνθρωπος και επενδύει πίσω από όλους τους οδηγούς. Είναι όπως, ας πούμε, ποδοσφαιριστές, όταν παίζουμε μια εθνική, έτσι, δεν δικαιούνται να αλλάξουν εθνική. Παίζεις έστω και ένα παιχνίδι, ας πούμε. Αυτό ισχύει και με τη φόρμουλα, δηλαδή δεν δικαιούσε. Αν λέω τώρα, βρεις όλους τους χορηγούς που χρειάζεσαι για να έρθεις να εκπροσωπείς την Κύπρο μας. Μπορείς να το κάνεις τώρα, είναι πια αργά? Πιστεύω πως μπορεί να βρεθεί λύση σε αυτόν τον... μπορεί να συζητηθεί με την ομάδα. Μάλιστα. Απλά εγώ θεώρησα ότι είναι σωστό. Υπάρχει ένας κανόνας. Ναι. Εντάξει, έχω υπογραμμένο συμβόλαιο με την ομάδα. Απλά θεώρησα ότι είναι σωστό τις πρώτες χρονιές να τρέχω με ρωσική σημαία. Είναι το ευχαριστώ για την ομάδα που με στήριξα σε μια κρίσιμη κατάσταση. Δηλαδή, οικονομικά, ας πούμε, από κυπριακό φορέα, εκτός από ιδιώτες, δεν υπάρχει βοήθεια από το κράτος, από τον ΚΟΑ, ενώ να αναγνωρίζεται κάπου η προσπάθεια του που κάνει? Είναι αυτό που έχω ξαναπεί. Η απουσία στο σχολείο μου δεν δικαιολογήθηκαν που πήγα να εκπροσωπήσω την Κύπρο στο εξωτερικό, επειδή δεν θεωρούταν Ολυμπιακό άθλιο. Αλήθεια, δεν δικαιολογήθηκα. Και ακόμα μια... Βρήκες και τον πελά σου, Ναι, και που πήγαμε στο Παγκόσμιο, που πήγαμε εκεί, μας λένε αυτή είναι η Κυπριακή σημαία, ενώ η Κυπριακή σημαία ήταν της άλλης μεριάς και τους δώσαμε η Κυπριακή σημαία για να τη βάλω. Αυτά είναι πράγματα που δεν έχω ξαναπεί, αλλά εντάξει. Είναι πράγματα που οφείλουμε να δούμε. Είμαστε πίσω αρκετά. Κάποιοι και να προβληματίζονται, διότι έχουμε νεαρά ταλέντα. Στην προηγούμενη περίπτωση ο Βλαδίμηρος. Που παλεύει μόνος του βασικά. Ναι, και ο άνθρωπος διακρίνεται σε τούτο που κάνει και εγκαλώνει η πολιτεία να κοιτάξει και λίγο κάποια ξεχωριστά αθλήματα. Τι ταχύτητα πιάνει σε Βλαδίμηρο? 225 με 240, πάντα εξαρτάται από την πίστα. Αλήθεια!
225! Ναι, αλλά είναι αυτό που λέω, δεν το καταλάβω ποτέ ότι πηγαίνω τόσο γρήγορα για τον λόγο ότι είμαι πολύ χαμηλά. Το κατασκαθίσμα. Ναι. Ναι. Απαίζει ρόλο αυτό, ε. Ναι. Εγώ το αντίθετο νόμιζα, επειδή ήσουν τόσο χαμηλά ότι έβλεπες τη γη κάτω. Βυζαγωμένη είχαμε, χωρίς. Ναι, εξαιρετικό. Για να πας Φόρμουλα 1 πρέπει να περάσεις από την 3, τη 2 και μετά την 1, πώς είναι. Και ο σωστός τρόπος είναι αυτός, όπως είπε και ο Μίκας άλλο που το φέραμε στην Κύπρο τον περασμένο Οκτώβριο, ο πρώην οδηγός της Φόρμουλα 1, ναι. Ο αθλητικός μου διευθυντής. Είπε ότι το πιο σωστό είναι αυτό, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα πλέον, διακρίνονται οδηγοί που έχουν μπορεί πιο λίγο ταλέντο, αλλά με μεγάλο οικονομικό όφελος. Ναι. Και μπορούν να πεταχτούν από μια κατηγορία σε άλλη. Δηλαδή, από την κατηγορία μου μπορείς να πάει σε ένα σκαλί που είναι τη Φόρμουλα 1, αν έχεις μεγάλο οικονομική στήριξη. Ναι. Αλλά εντάξει, σίγουρα παίζει και το ταλέντο. Αν δεν έχει το ταλέντο, βεβαίως. Τώρα φαντάζομαι εσύ σε πήγαινε έλα συνέχεια. Εντάξει, αυτή την περίοδο, επειδή άργησε να βγει το πρόγραμμα, αν είμαι Κύπρον, πήγα Μόσχα στην ομάδα μου, στο αθλητικό κέντρο, όπως είπα. Αναμένω σε 1,5 εβδομάδα να χωρίσω στην Εστονία. Ο πρώτος μου αγώνας είναι 28 με 30 το Απρίλη, μαζί με τον τέταρτο γύρο της Φόρμουλα 1 στο Σότσι της Ρωσίας. Σου παρέχουν και αυτοκίνητο εκεί, ναι. Δεν το παίρνεις και... μαζί σου. Όχι, είναι εκεί, η ομάδα κάνει τις μεταφορές. Τη Φόρμουλα. Τούτο. Είναι και ο Κύπρον τούτη. Ναι. Το ξέρω. Είναι Φιλανδία. Έτσι κάνουν τη μεταφορά από μια χώρα στην άλλη. Αλλά είναι πάντα το ίδιο αυτοκίνητο, Βλαδίμηρε. Ναι. Είναι πάντα το ίδιο αυτοκίνητο. Ρυθμισμένο, πα στα μέτρα του Βλαδίμηρου, πα στι ρυθμίσει. Με την καρέκλα, με όλα. Καλά, γιατί δεν το φέρνει Κύπρο. Να το φέρει να το κάνει, δεν θα το κάνει. Απλά το παίρνει σαν τόπο. Αλλά χρειάζεσαι και λεφτά για να το φέρει. Ναι, είναι και αυτό. Ναι. Παναγία μου, αυτά τα οικονομικά, κύριε Σκύπρο. Ακούστε. Αλήθεια. 170 χιλιόμετρα εκεί. Εκεί είναι η χαμηλή ταχύτητα, Τώρα που μπήσανε τα 200, Α, τώρα πήγες 200. Να σου πω κάτι, συνήθως οι επαγγελματίες οδηγοί είναι καλοί οδηγοί στον δρόμο. Ναι. Είναι πολύ πιο αυστηροί με τους υπόλοιπους, αλλά, δηλαδή. Ναι, είναι αυτό που πρόσεξα σε μένα, ότι το αθλείο μου έμαθε τους βασικούς κανόνες και τι πρέπει να πει ζώνη και τι πάει να πει κράνος και όλα. Και πού πρέπει να τρέχω. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, Βλαδίμηρε μου? Είμαι 20 χρονών. Μωρό. Άλλοι 20 χρονών. Ούτε αλκοόλ, όσο παράξενο και αν ακούγεται, ούτε αλκοόλ, ούτε καφέ δεν πίνω. Ούτε καφέ, ούτε φραπέ. Μόνο χυμό νερό. Όχι, απλά δεν μου αρέσει. Α. Χυμό νερό. Χυμό νερό. Από το ξυλωμένο. Δεν είναι η Αλεξία μας αυστηρή μαζί σου. Όχι, εντάξει, η Αλεξία είναι αυστηρή. Αλλά... Η δικιά μας, η διατροφολόγος. Ναι. Αλλά είναι πολύ καλή. Με βοήθησε σε πολλά στάδια της καριέρας. Βοηθάει και η διατροφή έναν αθλητή. Πάρα πολύ. Και η διατροφή και η ψυχολογία, όπως έχω την αθλητική ψυχολόγο μου, την κυρία Θάλια Μπαναγή. Βλέπουμε ότι ενώ έχεις σωστά το μαγείο. Ναι, γιατί βλέπετε ότι είναι δύσκολο το άθλημα περισσότερο του οικονομικού. Τον κάθε οδηγό το στεναχωρεί πάρα πολύ το οικονομικό, όποιος δεν το βοηθά. Ναι. Και πρέπει να είσαι έτοιμος μαζί με τις δυσκολίες, να αντεπεξέλθεις στις δυσκολίες του αγώνα, να πετύχεις το στόχο σου, να καταφέρεις να προχωρήσεις μπροστά με όσες δυσκολίες να τα αφήσεις όλα πίσω. Είναι αρκετά τα... Τι να σου ευχηθούμε τα καλύτερα πραγματικά. Να είσαι καλά. Μακάρι ό,τι εύχεσαι, ό,τι επιθυμήσει. Και την πορεία να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Έτσι. Ναι. Ξεκινήσαμε. Και να μην σταματά ποτέ να ονειρεύεσαι. Γιατί αν σταματήσει σημαίνει ότι. Και να ελπίζει. Βέβαια. Έτσι. Σα ευχόμαι κάθε καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να μάθουμε τώρα για τον πρώτο αγώνα, να του δώσουμε τα ρούχα. Με την νίκη. Έγινε. Με την νίκη. Με την νίκη, ναι.